Καλησπερίζω τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τον οποίο ήδη συνδεθήκαμε. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, σήμερα σας είδαμε να επισκέπτεστε από το πρωί μεγάλες φωδιαστικές αλυσίδες, επισκεφτήκατε καταστήματα σούπερ μάρκετ. Δώστε μας την εικόνα της επάρκειας που διαπιστώσατε και στην πράξη ότι υπάρχει και μιλήστε μας και για τα είδη τα οποία είναι εν ανεπαρκία, όπως τα αντισηπτικά και οι μάσκες. Πότε θα αποκατασταθεί και εκεί η επάρκεια, παρακαλώ. Κοιτάξτε, όσον αφορά την εφοδιασμό σε τρόφιμα και γενικά αγαθά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μα απολύτως κανένα, σε κανένα είδος καμία έλλειψη. Και ούτε πρόκειται να υπάρξουν τις επόμενες εβδομάδες, γι' αυτό και καλούμε τον κόσμο να μην προσέχετε μαζικά σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο λόγο. Θα αγοράσετε πράγματα που θα σας μείνουν και θα τα πετάξετε. Στα φαρμακεία όμως. Όσον αφορά. Ισχύει το ίδιο σε όλα τα φαρμακεία που πήγα σήμερα, υπάρχει μια επιγραφή. Όχι μάσκες. Όχι υγιεινοπνεύματα. Με διακόψατε πριν ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα είδη της δημόσιας υγείας αυτής της εποχής, λέει τα απολυματικά, τα μαντιλάκια, το ενόπνευμα και τις μάσκες, σε αυτά υπάρχει πράγματι πρόβλημα στην αγορά. Κυρίως όσον αφορά τις μάσκες, δευτερευόντως όσον αφορά τα απολυματικά. Ναι. Σήμερα με την καταγραφή που κάναμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, βέβαια, βρήκαμε ότι υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά περίπου 1 εκατομμύριο μάσκες. Άρα υπάρχουν μάσκες, δεν υπάρχουν. Στην αγορά, διεθνώς μιλάτε? Όχι, όχι, για την Ελλάδα μιλάω πάντα. Και πού τις κρύβουν τις μάσκες αυτές? Έχουμε πλήρη καταγραφή πια που ποιο κατάστημα έχει πόσες μάσκες ή ποια αποθήκη έχει πόσες μάσκες. Άρα δεν νοείται κάποιοι να τους μπει η ιδέα ότι μπορούν να τις κρατούν για να τις διαχειρίζονται με τρόπο. Όχι, όχι. Αντιθέτως, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που τώρα παρουσιάζουμε σήμερα δηλαδή, ναι. Παίρνω το δικαίωμα εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης να κάνω έλεγχο και αν το περιθώριο κέρδους είναι πολύ περισσότερο από αυτό που ήταν στις 2 Φεβρουαρίου, πριν ξεκινήσει δηλαδή η κρίση, ωραία, μπορώ να βάλω πρόστιμο από 1.000 ευρώ σε 1.000.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και οι έλεγχοι αυτοί θα ξεκινήσουν από αύριο. Μόλις δημοσιευτεί δηλαδή πράξη νομοθετικού περιεχομένου, κύριε Παδόπουλε, θα ξεκινήσουν έλεγχοι και όποιος έχει προσπαθήσει να κερδοσκοπήσει με αθέμητο τρόπο πάνω στην πραγματική ανάγκη των ανθρώπων θα πληρώσει. Πότε αποκαθίσταται λοιπόν κατά την εκτίμησή σας η επάρκεια και στις μάσκες στην αγορά? Όσο αφορά τα απολυματικά από την Παρασκευή αυτή πιστεύω θα έχουμε, επειδή περιμένουμε μερικές μεγάλες παρτίδες, ναι, θα έχουμε ομαλοποίηση αγοράς. Υπάρχει έλλειψη υδροπνεύματος, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα πάμε στην άλλη εβδομάδα. Το υνόπνευμα που είναι η πρώτη ύλη, ναι, και το οποίο όποιος το είπε δεν άκουσα, αλλά πράγματι υπάρχει σε έλλειψη, κυρίως διότι, ναι, εγώ δεν έχω εικόνα ποιοι είστε, γι' αυτό με συγχωρείτε. Ο κύριος Πατούλης είναι ο οποίος απίφθηνε την επισήμανση. Να ξέρει αυτά, έχει δίκιο ο κύριος Πατούλης. Οι παραδοσιακές χώρες που εισάγαμε εθιλική αλκοόλη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σερβία και η Βουλγαρία, δεν πουλάνε πλέον, κρατάνε τις ποσότητες για τον εαυτό τους. Ναι. Ήδη σήμερα είχαμε μια μεγάλη συνάντηση με την ΑΔΕ. Αλλάζουμε λίγο τους κανονισμούς για να μπορούμε να εισάγουμε και από άλλες χώρες όπως είναι η Ρωσία, για να πάρουμε τις ποσότητες που χρειαζόμαστε για να συνεχιστεί η παραγωγή απρόσκοπτα απολυματικών. Άρα λοιπόν η αγορά αυτή σε πρώτη φάση θα ομαλοποιηθεί και με τα μέτρα που λαμβάνουμε την εισαγωγή εθνικής αλκοόλης θα συνεχιστεί αυτό και τις επόμενες εβδομάδες. Όσον αφορά τις μάσκες, ναι, και αυτή αναμένεται να ομαλοποιηθεί η αγορά. Υπήρξε μια παρεξήγηση από ορισμένους ότι σκοπεύουμε να κατάσχουμε όλα τα πράγματα που φτάνουν στο Λελωνίο. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Χρειάζεται απόφαση του Υπουργού Υγείας για έκτακτες περιπτώσεις και δεν θα γίνεται αυτό όποιον κάνει εισαγωγές. Κύριε Υπουργέ, σκέπτεστε το ενδεχόμενο, εφόσον χρειαστεί, να επιβάλλετε διατίμηση σε συγκεκριμένα προϊόντα προκειμένου να αποφεύγεται και η εσχροκέδεια αλλά και να είναι ομαλή η προμήθεια των απαραίτητων στους πολίτες? Όλα τα σκεφτόμαστε και κανένα μέτρο δεν αποκλείεται, αλλά η διατίμηση πιστεύω ότι ήταν το λάθος μέτρο. Και θα εξηγήσω αμέσως γιατί. Όταν η εθιλική αλκοόλη έκανε 5 ευρώ το λίτρο, ναι, στις αρχές Φεβρουαρίου και σήμερα που πήραμε τιμολόγια σημερινά κάνει 20 ευρώ το λίτρο, δηλαδή έχει ανέβει η πρώτη ύλη 4 φορές, είναι λογικό αυτό που φτιάχνει το απολυματικό να αυξήσει τη τιμή. Γιατί αν δεν αυξήσει τη τιμή θα χάσει λεφτά. Ναι. Αν εσύ πάνω του βάλεις διατίμηση όπως λένε κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ στην τιμή που ήταν τον Ιανουάριο, αυτό που πρακτικά θα γίνει δεν θα κάνει κανένα εισαγωγή ούτε εθιλικής αλκοόλης ούτε απολυματικών. Ναι, μήπως μισό λεπτό κύριε Υπουργέ, μήπως υπάρχει και μια μέση οδός να χάσει αν υποτεθεί ότι παρίσταται ανάγκη ένα μικρό μέρος, αλλά και οι πολίτες να μπορούν να το προμηθευτούν σε μια προσιτή τιμή. Μα δεν θα φέρει
Μα δεν υπάρχει επιχείρηση που θα φέρει για να χάσει. Δεν είναι αυτά που λέτε. Δεν μπορεί τότε να παρέμβει το κράτος και να κάνει το κράτος εισαγωγή. Όχι, ξέρετε τι γίνεται, κύριε Παπαδόπουλο. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να βοηθήσω. Έχει δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης στο εξή θέμα. Υπάρχουν καταρχήν ελληνικές επιχειρήσεις και το λέω διότι και χθες και προχθές έψαχνα επιχειρήσεις που φτιάχνουν εδώ το συγκεκριμένο αντισηπτικό, το οποίο περιμένουν το εινόπνευμα. Έχει δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης στο εξής, ότι μπορούν να φτιάξουν εδώ και θα φτιάξουν, αλλά αυτή τη στιγμή όταν έχει μεγαλύτερη τιμή σαν πρώτη ύλη, διότι δεν υπάρχει αποθηκευμένο πλέον, δεν το έχουν διαθέσει. Είναι. Άρα ό,τι φτιάξουν απόθεμα θα είναι με την καινούργια τιμή. Θα είναι με το καινούργια πρώτη ύλη του εινοπνεύματος. Άρα υπό αυτή την έννοια θα υπάρξει και μια ανατίμηση τουλάχιστον του προϊόντος, αλλά εκεί όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, το θέμα είναι αυτή η ανατίμηση να μην είναι μια περαιτέρω εκμετάλλευση για πολύ μεγάλη ανατίμηση. Αυτό λέμε, γι' αυτό λέμε μια μέση οδό τέλος πάντων. Η διατίμηση όμως έχει τον κίνδυνο ότι θα βάλεις μια τιμή που μπορεί να είναι εκτός αγοράς και να αναγκάσουν ανθρώπους να σταματήσουν να πουλάνε. Και τότε θα ψάχνουμε απολυματικά, θα λέμε έχουμε φτηνή τιμή και δεν θα έχουμε απολυματικά. Είναι η κλασική κομμουνιστική λογική. Όπου εφαρμόσει τη διατίμηση, στο τέλος για αυτό το αποτέλεσμα. Πάντως, με αυτή την κίνηση που πάλι το κράτος την κάνει, να ανοίξετε αγορές και να μπορέσουμε να εισαγάγουμε και από αλλού, βοηθάτε στο να υπάρξει πρόσβαση και σε πιο λογικές τιμές. Οι τιμές θα ελεγχθούν, σας είπα, με τη διάταξη περί εσχροκέρδειας. Εάν κάποιος πάει να βάλει όχι την αύξηση της τιμής πρώτης ύλης, αλλά 5 φορές πάνω γιατί θέλει να κερδίσει το επειδή βλέπει ότι πουλάει. Αυτόν, κύριε Παδόπουλε, θα τον σκίσουμε. Λοιπόν, να σας πω. Τώρα, θέλω να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, εάν είστε διατεθειμένοι να πάρετε μέτρα περαιτέρω διεύρυνσης του ωραρίου των σούπερ μάρκετ. Ήδη σήμερα κάνατε μια κίνηση. Θα είναι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 και αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι και τις επόμενες Κυριακές εφόσον παρίσταται ανάγκη. Ναι, θα είναι από τις 7 με τις 10 κάθε μέρα και τις 4 επόμενες Κυριακές. Αυτό το μέτρο λαμβάνεται ώστε να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη στον κόσμο ότι δεν υπάρχει λόγος να τρέχει και να στείνεται σε ουρές και να περιμένει για να μπουν όλοι μαζί σε σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, θα είναι μάλιστα ανοιχτά περισσότερες ώρες, θα είναι όπως είπαμε πριν καλά εφοδιασμένα. Ναι. Άρα με τάξη και ηρεμία θα πηγαίνουμε, θα παίρνουμε το χαρτάκι μας, θα περιμένουμε να έρθει η σειρά μας, θα μπαίνουμε μέσα. Συγγνώμη Γιάννη, ποια είναι η εικόνα που σας μετέφεραν οι υπάλληλοι σας, έπιασε το μέτρο αυτό με τη σταδιακή είσοδο στα σούπερ μάρκετ των πολιτών? Η σημερινή εικόνα ήταν εξαιρετικά καλύτερη του Σαββάτου. Εξαιρετικά καλύτερη. Τηρείται δηλαδή αυτό το μέτρο. Η ταχύτητα που εφαρμόστηκε το μέτρο ήταν εντυπωσιακή και θέλω να ευχαριστήσω και τους ιδιοκτήτες των αλυσίδων και τους εργαζόμενους στο σούπερ μάρκετ που υποφέρουν περισσότερο, αλλά και τους πολίτες που πειθάρχησαν σε αυτό το μέτρο. Πάντως οι εργαζόμενοι, αν μου επιτρέπετε, στο ταμείο, που εκεί υπάρχει, αν θέλετε, η διακίνηση χρημάτων, εμπορευμάτων κλπ., θα πρέπει να χρησιμοποιούν σε κάθε ένα από τους καταναλωτές ξεχωριστό γάντι μιας χρήσεως. Δεν θέλω να πω, Αυτό είναι δύσκολο. Ξέρετε, όταν ένα προϊόν. Και μιλάμε, δεν χρειάζεται να είναι λάτεξ, μπορεί να είναι το πιο απλό. Ναι, ναι. Όταν ένα προϊόν το πιάνει κάποιος που ενδυνάμει μπορεί να έχει κορονοϊό και το δίνει στην κορδέλα και το παίρνει μετά ο εργαζόμενος και με το ίδιο γάντι θα πάρει το και μεταφέρει, το διπλανό, μεταφέρει μέσω των προϊόντων το κορονοϊό. Θα παρακαλέσω λοιπόν να το λάβουν ιδιαίτερα υπόψη ότι αν θέλουμε να είμαστε σωστοί απολύτως, θα πρέπει ο κάθε ένας εκ των εργαζομένων, οι οποίοι προφυλάσσονται και πολύ σωστά έχουν γίνει τα μέτρα που έχει κάνει ο κύριος Υπουργός, να υπάρχει και αλλαγή καταναλωτή για να είμαστε απολύτως καλυμμένοι. Και ο πάγκος θα πρέπει να καθαρίζεται, όλα αυτά πρέπει. Καλά, να αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω τα ίδια φαινόμενα που νωρίτερα μας εξηγήσατε, τα κομμουνιστικά περί διατιμήσεων. Μήπως παρουσιαστεί, φοβάστε, μήπως έχουμε τέτοια φαινόμενα και στην αλυσίδα της λιανικής πώλησης, δηλαδή να δούμε αυξήσεις προϊόντων επικαλούμενοι την εισαγωγή τους, να δούμε μια εσχροκέρδεια να αναπτύσσεται στην αγορά. Έχετε τέτοιες ενδείξεις? Μέχρι στιγμής, και είχαμε και σήμερα πολλούς ελέγχους, οι τιμές των υπολείπων προϊόντων δεν έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτη αύξηση. Δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Οι αυξήσεις είναι στα συγκεκριμένα είδη, τα οποία όμως, κύριε Στατάκη, πιστεύω και εσείς θα αναγνωρίσετε ότι έχουν και ένα επιπλέον πρόβλημα. Έχουν παγκόσμια μεγάλη ζήτηση. Δεν έχουν ζήτηση μόνο στην Ελλάδα. Είναι πλέον όλες οι χώρες του πλανήτη τρέχουν να βρουν αυτά τα προϊόντα.
Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια πίεση αυτά τα προϊόντα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, από μεθαύριο κλείνουν και τα καταστήματα του λιανεμπορίου, η πλειονότητά τους. Το ερώτημα είναι, υπάρχει μηχανισμός να μας διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν τα μέτρα? Θα είναι αυστηρές οι κυρώσεις στους παραβάτες? Ακούσαμε για 90 και πλέον συλλήψεις που έγιναν μόνο μέσα σε μία ημέρα το Σάββατο σε καταστήματα τα οποία δεν έπρεπε να είναι ανοιχτά αλλά λειτουργούσαν. Θεωρείτε ότι ομαλοποιείται η κατάσταση, γιατί δεν μπορεί να έχουν όλοι έναν στη φύλακα από πάνω τους? Οι 90 συλλήψεις μπροστά στις δεκάδες χιλιάδων των επιχειρήσεων που έκλεισαν δεν είναι τεράστιο νούμερο. Θέλω να πω ότι σε γενικές γραμμές τα μέτρα τηρούνται. Σίγουρα εμείς θα έχουμε τη συνεργεία και η αστυνομία και οι εισαγγελείς και όλοι δουλεύουν για να τηρούνται ακόμα περισσότερο. Και είπαμε και ότι και έβγαλε και κύκλιο εισαγγελές του Αρείου Πάγου ότι όποιος παραβιάζει τα μέτρα και εξαιτίας του πωλήσουν άλλοι άνθρωποι κινδυνεύει με πολυετής καθρίξεις. Μάλιστα. Δεν είναι απλό και αστείο πράγμα αυτό. Το ένα είναι όμως, εδώ, κύριε Παδόπουλε, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα στοιχείο ατομικής ευθύνης πια του καθενός εξημών. Δεν μπορεί το κράτος να έχει ένα στη φύλακα πίσω από τον καθένα μας. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι εδώ δίνουμε μία μάχη. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα φαίνεται να πηγαίνει καλά σε αυτή τη μάχη, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Το τονίζω, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πριν από λίγο, αν είδατε, ο πρόεδρος Μακρόν έβγαλε διάγγελμα και κλείνει τα πάντα στη Γαλλία τις επόμενες 15 μέρες. Στη Γαλλία από σήμερα απαγορεύεται η κυκλοφορία στον Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο είναι ενδεχόμενο και για τη χώρα μας? Δεν είναι αυτή τη στιγμή στη σκέψη κυβερνήσεως, θέλω να είμαι ειλικρινής. Και οι σχετικές φήμες που κυκλοφόρησαν ήταν τελείως ουσευδείς. Συζητήθηκε δηλαδή, αλλά εκρίθη ότι δεν παρίσταται λόγος αυτή τη στιγμή. Ακούστε, εμείς έχουμε ως κυβέρνηση πάρει μια απόφαση. Έχουμε βάλει μπροστά την ομάδα αυτή των ειδικών υπό τον κύριο Τσιόδρα, οι οποίοι και μας εισηγούνται μέτρα. Εμείς έχουμε πει ότι μας εισηγούνται ειδικοί θα τα ακολουθήσουμε. Είδατε όμως εδώ, στη δεν μπορώ εγώ να παίξω τον λοιμοξιολόγο. Εγώ δεν είμαι λοιμοξιολόγος. Εγώ θα ακολουθήσω τους ειδικούς. Στην Γαλλία όμως. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ο κ. Πατούλης, ας πούμε, για να το αναγνωρίσω αυτό. Ναι. Προφανώς λόγω της ιατρικής του ιδιότητας. Ήταν από τους πρώτους που βγήκε και είπε να πάρουμε τέτοιου τύπου μέτρα. Εγώ δεν είχα πιστεί από την αρχή. Αλλά αποδεικνύεται ότι εγώ είχα άδικο. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ο κύριος Τσιόδρας, ο οποίος μάλιστα ακούσαμε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, τον κύριο Ιγνάτιο, τον Δημητριάδος, πριν από λίγο, έκανε εισήγηση και στη διαρκή Ιερά Σύνοδο. Είναι γνωστό το ότι είπε, δεν έχει κρύψει τις απόψεις του. Παρ' όλα αυτά, η διαρκής Ιερά Σύνοδος είπε ότι θα διεξάγεται σε περιορισμένη διάρκεια, αλλά με τη Θεία Μετάληψη, κάθε Κυριακή η λειτουργία. Ποια είναι η θέση σας, όχι μόνο η προσωπική ως Υπουργού, αλλά και ως μέλος της κυβερνήσεως? Πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση, θα το αφήσει έτσι? Από ό,τι είδα της Ιεράς Συνόδου είναι πάρα πολύ σωστή. Λίγο την είδα, λίγο πριν ξεκινήσει η κουβέντα, δεν μπορώ να πω την κατάλαβα λεπτομέρειές της. Απλά κατάλαβα, είπε ότι οι εκκλησίες ήταν ανοιχτές μόνο για κατά μόνα τις καθημερινές. Τις καθημερινές, την Κυριακή θα διεξάγεται η λειτουργία σε περιορισμένη χρονική διάρκεια, αλλά βεβαίως μας είπε με τη Θεία Μετάληψη να συμπεριλαμβάνεται κανονικά. Από εκεί πέρα ο καθένας θα πάει και την απόφασή του, κύριε Παδόπουλε. Η κυβέρνηση θεωρείται ότι έχει υποχρέωση να παρέμβει με πιο συγκεκριμένο τρόπο, εάν δεν εννοεί να το κάνει η Εκκλησία? Πώς το εννοείται δηλαδή? Δεν ξέρω. Αναλόγως των απαγορεύσεων τις οποίες έχει θέσει για άλλου είδους δραστηριότητες, ενδεχομένως να προβεί. Νομίζω η κυβέρνηση έχει πει τις απόψεις για αυτό το θέμα και έχει πει ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να αποφεύγονται όλες οι συναθρήσεις. Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε στις κυρώσεις σε όσους δεν πειθαρχούν στα μέτρα και από το εμπόριο. Το ερώτημα όμως είναι από την άλλη πλευρά, πώς θα τους υποστηρίξετε αυτούς οι οποίοι πλήττονται ήδη και θα πληγούν το επόμενο διάστημα με τόσα καταστήματα κλειστά, με τέτοια οικονομική δραστηριότητα να παγώνει? Έχετε κάτι συγκεκριμένο να τους πείτε? Σήμερα τελειώνει το Eurogroup και θα έχουμε τις πλήρες αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης για τα μέτρα στήριξης και τα πακέτα στήριξης των οικονομιών της Ευρωζώνης λόγω του κορονοϊού. Εμείς έχουμε κανονίσει την Τετάρτη να έχουμε μία συνέντευξη τύπου τα τρία συναρμόδια Υπουργεία, ο κύριος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης και ο κύριος Βρούτσος, Υπουργός Εργασίας. Και να παρουσιάσουμε ένα μεγάλο πακέτο μέτρων, όπου το κάθε Υπουργείο την πλευρά του θα στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους για να περάσουμε αυτόν τον κάμπο. Θα είναι πολλά μέτρα και πιστεύω εντυπωσιακά. Αν σας μεταφέρω εγώ ένα αίτημα που μου έχει διατυπωθεί από πάρα πολλούς και το πρωί που ήμουν σε ένα πάνελ, αλλά και τώρα βλέπω. Δεν είναι τη αρμοδιότητά σας, αλλά επειδή θα συναντηθείτε με τον κύριο Βρούτση. Λένε συνταξιούχοι, ιδίως οι χάμηλοι συνταξιούχοι, ότι τα λεφτά τους έχουν εξαντληθεί ήδη. Και
λόγω της έκτακτης κατάστασης, εάν γίνεται, οι συντάξεις να έρθουν να καταληφθούν νωρίτερα. Είναι ένα αίτημα το οποίο ειλικρινά δεν περίμενα ότι θα είχε τόσο διατυπωθεί από τόσους πολλούς. Θα το μεταφέρω, ούτως ή άλλως θα σπάσει καταβολή των συντάξεων σε περισσότερες μέρες για να προφευθεί ο συνωστισμός. Θα το μεταφέρω. Το ΦΠΑ εξετάζεται, ειδικά για τα τρόφιμα και λόγω της κρίσης και των ανατιμήσεων, να τον περιορίσετε λίγο σε ορισμένα τρόφιμα ή σε ορισμένα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Για τα είδη που μιλάμε προηγουμένως, τα απολυματικά κτλ., εξετάζεται ενδεχόμενο να μειωθεί το διάγραμμα. Κύριε Υπουργέ, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, μετά τη συνομιλία που είχε με τον Πρωθυπουργό, εξέφρασε δημοσίως τη σύσταση την οποία έκανε στην κυβέρνηση να αξιοποιήσει τα 35 δις, το λεγόμενο μαξιλάρι, το οποίο είχε αφήσει η απελθούσα κυβέρνηση, και μάλιστα έκανε και συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί να αξιοποιηθούν αυτά. Αν έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα ένα σχολείο σας, γιατί πολλά από αυτά αφορούν και εσάς, αφού προηγουμένως ακούσουμε τι ακριβώς είπε. Είναι 30 δευτερόλεπτα ο Αρχηγός Αντιπολιτεύσεως. Του ζήτησα λοιπόν να μην διστάσει να εκπονήσει ένα εξαιρετικά γενναίο πρόγραμμα παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Να προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη από το δημόσιο του συνόλου του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για τις επιχειρήσεις που με απόφαση της πολιτείας πρέπει να κλείσουν. Για όσο χρειαστεί, οι μισθοί των εργαζομένων πρέπει να καταβληθούν στο ακέραιο και να μην υπάρξει ούτε μία απόλυση. Ταυτόχρονα, του πρότεινα να καταβάλει έκτακτο επίδομα στα χαμηλά εισοδήματα για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών, να ενισχύσει τον ΟΑΕΔ ώστε να διευρυνθούν τα κριτήρια του επιδόματος ανεργίας και να καλυφθούν άμεσα οι εποχικά εργαζόμενοι. Αλλά να προχωρήσει και σε ένα έκτακτο επίδομα σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, ταυτόχρονα με την αναγκαία αναστολή πληρωμών όλων των φορολογικών υποχρεώσεων για όσο διάστημα οι επιχειρήσεις τους θα παραμείνουν κλειστές. Τέλος, του ζήτησα να παρέμβει στις τράπεζες, ώστε να ανασταλούν για όσο διαρκεί η κρίση οι δόσεις στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων και φυσικά να επεκταθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, κύριε Υπουργέ, που σας αφορά και εσάς. Να κάνω ένα πρώτο σχόλιο. Ασφαλώς. Έτσι λίγο που τα άκουσα τα μέτρα που πρότεινε ο κύριος Τσίπρας, με έναν πρόχειρο πολιτισμό που έκανα στο μυαλό μου, πρέπει να είναι και μια 50 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάπου κρυμμένα τόσα δισεκατομμύρια, δεν θυμάμαι νέο. Το μαξιλάρι, να θυμίσω ότι υπάρχει για τη σταθεροποίηση του χρέους μας. Εάν το πειράξουμε και μάλιστα σε τόσο μεγάλο βαθμό, επιστρέφουμε όχι στο 2010, αλλά στο πρώτο μνημόνιο και χειρότερα. Πρέπει όμως και να επιβιώσουμε μέχρι ότι εξομαλυνθεί η κατάσταση. Τώρα νομίζω ότι τα έχουμε λύσει αυτά το παρελθόν. Εάν χρεοκοπήσουμε, δεν θα επιβιώσουμε ούτως ή άλλως. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Mm-hmm. Άρα, από τη μία, πρέπει να έχουμε ένα μέτρο γενναίο, όπως είπαμε, για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Συμφωνώ. Από την άλλη, πρέπει αυτό να είναι μέσα στα μέτρα που αντέχει η οικονομία μας. Φαντάζομαι σε αυτές τις δύο αρχές μπορούμε να συμφωνήσουμε. Γιατί αν δεν συμφωνούμε, παιδιά, στα αυτονόητα, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, εγώ δεν σκοπεύω να εισηγηθώ ποτέ μέτρα που θα οδηγήσουν την Ελλάδα σε νέο μνημόνιο και μάλιστα χειρότερο του πρώτου. Η προστασία της πρώτης κατοικίας θα οδηγούσε σε κάτι τέτοιο? Έχουμε στα χέρια μας πολλά, πολλά εργαλεία και θα δείτε την Τετάρτη εντυπωσιακά εργαλεία που δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ισορροπία την οικονομική της χώρας, αλλά θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν και τους εργαζομένους να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Εντυπωσιακά μέτρα χωρίς χρήμα δεν είναι ώρα. Πάντως. Θα υπάρχει χρήμα αρκετό, αλλά δεν θα είναι ό,τι νομίζει ο καθένας. Κύριε Υπουργέ, για τα στεγαστικά δάνεια, η ίδια η Ιταλία πάγωσε τις δόσεις. Η ίδια η Ιταλία, που έχει με επίσης πρόβλημα, πάγωσε τις δόσεις. Εμείς τι θα κάνουμε? Πάμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, εμείς σήμερα δεν είμαστε Ιταλία. Σωστό. Και όλη η μάχη που δίνεται είναι για να μην γίνουμε Ιταλία. Έτσι, αν ήταν να είχαμε μέσα μας προαποφασίσει ότι θα γίνουμε Ιταλία, δεν θα χρειάζεται να κάνουμε τίποτα από όσα κάνουμε. Άρα λοιπόν, ας πούμε και ας κάνουμε το σταυρό μας και ας προσευχηθούμε και ας κάνουμε όλοι μας αυτό που πρέπει στην ατομική του ζωή για να μην γίνουμε Ιταλία. Τώρα, αν φτάσει να καταστραφείς, εντάξει. Τώρα, όσο αφορά την παράταση της προστασίας πρώτης κατοικίας, δεν θέλω να
να πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε και κάτι το οποίο θα συζητήσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Προσωπικά θεωρώ παντελώς αδιανόητο, μα παντελώς αδιανόητο, υπό τις παρούσες συνθήκες να γίνουν πληστηριασμοί προς τις κατοικίες. Μάλιστα. Εννοείται δηλαδή ότι σιωπηρά, τουλάχιστον όσο διαρκεί η κρίση. Δεν είπα σιωπηρά, είπα θα γίνει σε συνεννόηση όπως πρέπει. Όπως κάνουμε με τους εταίρους μας. Θα γίνει, αλλά θα το ζητήσει προφανώς. Θα το ζητήσουν. Οι ίδιοι πληστηριασμοί δεν γίνονται γιατί έχουν κλείσει τα δικαστήρια, παιδιά. Δεν γίνονται, είναι ξανά τα δικαστήρια. Η πρώτη κατοικία υπό τις παρούσες συνθήκες το θεωρώ αδιανόητο. Η επιστροφή σε μια κανονικότητα που ήταν και το ζητούμενο και σε αυτό το πεδίο δεν μπορεί να συνδυαστεί με αυτή τη φοβερή. Το αίτημά μας θα έχει συγκεκριμένη χρονική πρόβλεψη ή όσο διαρκεί η κρίση, πώς σκέπτεστε να το υποβάλλετε? Πάγος. Κύριε Παναγόπουλο, έχουμε διάφορες σκέψεις αυτό. Ας λέω όμως ότι είναι αυτό το οποίο εξετάζει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Για πάγωμα της καταβολής των στεγαστικών δόσεων, το αποκλείεται? Των δόσεων στεγαστικών δανείων εννοώ. Έχει παγώσει. Δεν αποκλείω τίποτα από τα μέτρα που ακούτε. Τα μέτρα που θα ανακοινώσουμε το ΓΡΑΚΑ και θα λαμβάνουμε διάφορες πρόνοιες. Επαναλαμβάνουμε σε έκτακτες συνθήκες και πρέπει να βρούμε έκτακτες λύσεις. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία την οποία είχαμε. Περιμένουμε λοιπόν την Τετάρτη, όπως ακούσαμε από τον κύριο Γεωργιάδη, περισσότερες και